Να ξεκινήσουμε λίγο από την πλατφόρμα, την πλατφόρμα που είναι στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες με καταιγιστικό ρυθμό, την πλατφόρμα supportemployees.iaeca.gr. Εκεί οι εργαζόμενοι κάνουν τις αιτήσεις τους για το επίδομα των 800 ευρώ. Υπενθυμίζω πως σήμερα Παρασκευή υποβάλλουν αιτήσεις όσοι έχουν αφημί που τελειώνει σε 0 και είναι η τελευταία ημέρα του πρώτου κύκλου. Βλέπουμε λοιπόν στο πρώτο infographic που μας ετοίμασε η Ζωή Κατζηγιάννη από το Έθνος πως κάθε μισθωτός έχει 3 ευκαιρίες μέσα στον Απρίλιο να υποβάλει δήλωση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γίνονται 3 κύκλοι, ένα δεκαήμερο κάθε κύκλος μέσα στον Απρίλιο. Άρα αυτός ας πούμε που έχει αφημί που τελειώνει σε 0 έχει ευκαιρία να υποβάλει σήμερα στις 20 Απριλίου και στις 30 Απριλίου. Αντίστοιχα, αύριο 11 Απριλίου θα μπορέσουν να επανυποβάλουν αίτηση όσοι έχουν αφημί που τελειώνει σε 1, οι οποίοι είχαν υποβάλει 1η Απριλίου και πάλι θα μπορέσουν 1η Μαΐου. Μάλιστα. Αυτό μπορούν να το δούνε όσοι ενδιαφέρονται. Να ξαναπούμε το site. Είναι supportemployees.iaeca.gr. Όχι, επίσης να διορθώσω εδώ, όχι 31, όχι 1η Μαΐου, 21 Απριλίου είναι η τρίτη ευκαιρία για το άτομο που τυλίγει σε ένα. Μάλιστα. Λοιπόν, στη δεύτερη κάρτα βλέπουμε πως δήλωση υποβάλλουν. Ποιοι υποβάλλουν? Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή, οι εργαζόμενοι σε αναστολή, σε επιχειρήσεις που υπολειτουργούν βασικά, που τίθενται δηλαδή από τους εργοδότες τους σε αναστολή, αλλά και οι άνεργοι που απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν στο διάστημα 1η Μαρτίου έως 20 Μαρτίου. Αυτά είναι και για τα 800 ευρώ. Είναι και για τα 800 ευρώ, δεν είναι? Αυτό είναι για τα 800 ευρώ και για τη μείωση του ενοικίου 40%. Α, μάλιστα. Οπότε περίμενε τώρα, για το ενοίκιο είναι και όσοι πληρώνουν ενοίκιο για τις επιχειρήσεις τους, αλλά και όσοι πληρώνουν ενοίκιο και για τα σπίτια τους. Ναι, εδώ στην πλατφόρμα supportemployees.iaeca.gr υποβάλλουν αιτήσεις μόνο οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί. Οι εργοδότες από την πλευρά τους υποβάλλουν αιτήσεις στο σύστημα Εργάνη. Και να πούμε πως για να υποβάλει ο μισθωτός την αίτηση και να ζητήσει τα 800 ευρώ επιδότηση από το κράτος συν την μείωση του ενοικίου, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση του εργοδότη στην Εργάνη, είναι προαπαιτούμενο αυτό, και ο εργοδότης στη δική του δήλωση θέτει τον εργαζόμενο σε αναστολή και δηλώνει τα στοιχεία του εκμισθωτή του επαγγελματικού του ακινήτου εκείνος για να λάβει τη μείωση του 40%. Ωραία, πάμε να δούμε τώρα τι χρειάζεται. Τι χρειάζεται για το θέμα του ενοικίου. Χρειάζονται το κλειδάριθμο του TaxisNet για να μπουν μέσα στην αίτηση και να μπορέσουν να τη συμπληρώσουν, τον αριθμό IBAN, έτσι ώστε να τους κατατεθεί στον σωστό λογαριασμό το επίδομα, η ενίσχυση των 800 ευρώ, και τα στοιχεία του εκμισθωτή εφόσον νοικιάζουν πρώτη κατοικία. Εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με την τροπολογία που πέρασε πριν από λίγες μέρες, πλέον τη μείωση του ενοικίου θα την δικαιούνται και όσοι τίθενται σε αναστολή από επιχειρήσεις που υπολειτουργούν βασικά, γιατί μέχρι την τροπολογία τη δικαιούνταν μόνο οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή. Και οι εκμισθωτές θα έχουν με τη σειρά τους φόρο ελαφρύνσης ως αντιστάθμισμα στο κομμάτι του ενοίκιου που χάνουν. Αυτό που είπε χθες, αυτό που είπαν χθες από την κυβέρνηση, ότι μελετάνε να μειωθεί 25% ο έμφυα. Ακριβώς. Για τον κάθε έναν που έχει... Εκμισθωτή. Ναι, εκμισθωτή. Αυτό είναι μόνο για αναστολή εργασίας, δεν είναι και για εκπεριτροπής εργασία? Όχι, όχι. Τα ευεργετήματα αυτά, δηλαδή την έκτακτη ενίσχυση των 800 ευρώ για 45 μέρες, τη μείωση του ενοικίου, φορολογικές αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων, τη δικαιούνται μόνο οι εργαζόμενοι σε αναστολή. Μάλιστα. Είτε με κρατική εντολή, είτε από τον εργοδότη. Ωραία, πάμε παρακάτω. Τα κλειδιά της διαδικασίας, όπως είπαμε και πριν, είναι ο χρόνος που ο εργοδότης υποβάλλει τη δήλωση στην Εργάνη, γιατί είναι προαπαιτούμενο, και το αφημί του εργαζόμενου. Δηλαδή, αν ο εργοδότης δεν υποβάλλει τη δική του δήλωση, ο μισθωτός δεν μπορεί να κάνει την αίτηση για να πάρει το 800 ευρώ. Γι' αυτό και καλό είναι, σήμερα είναι τελευταία ημέρα, να το πούμε αυτό, είναι τελευταία ημέρα της προθεσμίας που έχει δοθεί από το Υπουργείο Εργασίας, έτσι ώστε οι εργοδότες των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή
να υποβάλουν τις δηλώσεις αναστολής σύμβασης στην Εργάνη και να δηλώσουν τους εργαζόμενούς τους, για να μπορέσουν και αυτοί να πάρουν τα 800 ευρώ, αλλά εδώ να πούμε κάτι και για τους εργοδότες. Όσοι δεν υποβάλλουν αυτή τη δήλωση αναστολής για τους εργαζόμενούς τους, θα χάσουν τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές ελαφρύνσεις που δικαιούνται, όπως και τη μείωση του ενοικίου για την επαγγελματική του στέγη. Οπότε καλό είναι να σπεύσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πάρα πολύ ωραία. Διορθώσεις να πούμε λοιπόν πώς από... Συγγνώμη, δεν άκουσα. Πάμε στις διορθώσεις, λέω. Αν μπορεί να κάνει διορθώσεις. Για τις διορθώσεις, ναι. Για τις διορθώσεις, πάμε στις διορθώσεις, λοιπόν. Έχουμε αντίστοιχα 3 τριήμερα μέσα στον Απρίλιο, όπου οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν τις διορθώσεις τους στην Εργάνη ΜΕΝ, στο Support Employees ΙΔΕ. Οι εργαζόμενοι μπορούν να διορθώνουν το IBAN, τα στοιχεία της πρώτης κατοικίας και μπορούν να κάνουν και ανάκληση της αίτησής τους, σε περίπτωση που επιθυμούν να παραιτηθούν γιατί ενδεχομένως θέλουν να ανοίξουν μια επιχείρηση. Δύσκολο σε αυτό το περιβάλλον που ζούμε, αλλά τέλος πάντων δίνεται και αυτή η δυνατότητα. Το πρώτο τριήμερο των διορθώσεων είναι από 11 έως 13 Απριλίου. Από αύριο. Από αύριο έως και τη Δευτέρα. Αντίστοιχα και για τον εργοδότη, το ίδιο τριήμερο μπορεί να ανακαλέσει την εκπαραδρομής δήλωση αναστολή σε εργαζόμενο. Δηλαδή, προσοχή εδώ, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχω δηλώσει σε αναστολή έναν εργαζόμενο και στη συνέχεια διαπιστώνω ότι οι ανάγκες της επιχείρησής μου ή ένα κομμάτι του προσωπικού μου, διαπιστώνω ότι οι ανάγκες της επιχείρησής μου είναι τέτοιες ώστε χρειάζομαι περισσότερο προσωπικό, ανακαλώ την αναστολή της σύμβασης και είναι αυτή έως μη γενόμενη. Μάλιστα. Δηλαδή, την καταργώ επί της ουσίας. Λοιπόν, Γιάννη μου, για να τελειώσουμε. Θα πούμε και τις ημέρες που πληρώνει, που ενδιαφέρει και πάρα πολύ τον κόσμο, έτσι. Πρώτη πληρωμή, Μεγάλη Τετάρτη, 15 Απριλίου, έως τη Μεγάλη Παρασκευή, 17 Απριλίου. Ακριβώς είναι η πρώτη πληρωμή. Θα πληρωθούν όσοι έκαναν δηλώσεις από 1η έως 10 Απριλίου. Και η δεύτερη πληρωμή είναι από 27 έως 30 Απριλίου. Θα πληρωθούν όσοι θα έχουν κάνει δηλώσεις από 11 έως 20 Απριλίου. Και η τρίτη και τελευταία πληρωμή του πρώτου πακέτου είναι από 5 έως 10 Μαΐου και θα πληρωθούν όσοι θα έχουν κάνει δηλώσεις στο διάστημα 21 έως 30 Απριλίου. Δηλαδή, μάλιστα. Και τσουχτερά τα πρόστιμα, έτσι. Είναι σε τρεις φάσεις οι πληρωμές. Να πούμε και για τα πρόστιμα. Πούμε και για τα πρόστιμα, φυσικά. Δηλαδή, με συγχωρείς, Γιάννη. Με συγχωρείς. Δηλαδή, αυτοί που κάνανε, αυτοί που κάνανε αίτηση τώρα, χθες, σήμερα, δεν είναι, θα πληρωθούν Μεγάλη Τετάρτη, σε 3 μέρες. Ακριβώς. Να το ξέρουμε αυτό. Αυτοί που κάνανε δήλωση από 1η έως 10 Απριλίου, με βάση τα φημί τους, θα πληρωθούν όλοι σε 3 μέρες. Ωραία, και πώς θα κλείσουμε τα πρόστιμα? Με τα πρόστιμα, ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν πολλοί εργοδότες οι οποίοι τους βγάζουν σε αναστολή σύμβασης, τους αναγκάζουν να δουλεύουν με τηλεεργασία και δεν τους πληρώνουν τη διαφορά. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι το πρόστιμο θα είναι 1.200 ευρώ, αναπερίπτωση τέτοια που πέφτει στην αντίληψη του ΣΕΠΕ, εργοδότες δηλαδή που απασχολούν εργαζόμενους σε αναστολή. Είτε τους απασχολούν χωρίς να έχει δηλωθεί καθόλου η τηλεργασία, είτε τους απασχολούν με πρόσχερη τηλεργασία παραβιάζοντας το ποσοστό του 10%. Μάλιστα. Και επίσης θα προβλεφθεί μια διαδικασία σύμφωνα με την οποία, όπως είπε και ο κύριος Καρδαλιάς στις προάλλες, αν γίνεται κατάχρηση της άδειας τύπου Α για μετακίνηση λόγω εργασίας, δηλαδή ας πούμε συλληφθεί ένας εργαζόμενος ο οποίος είναι σε αναστολή να μετακινείται με αυτή τη δήλωση, τότε το πρόστιμο για τον εργοδότη θα είναι το πρόστιμο της αδήλωτης εργασίας που είναι 10.500 ευρώ. 10.000. Και άμα δώσει την άδεια, τον έχει σε αναστολή και πάλι έχει αυτός άδεια και κυκλοφορεί, ο εργοδότης θα πάρει 10.000 ευρώ πρόστιμο. Οπότε, Γιάννη μου.